Α, Ancient Rex. Λοιπόν, 3 εκατομμυριά και health. Για πάμε. Του κάνω 37.000. Θα πατήσω και το δεξί κλικ. Έτσι. 1.800 και 37.000. Τι άλλο θέλετε. Τον ξεφτιλίζουμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο Modded Server. Yes. Τι δουλειά έχει ο πρόντο εδώ πέρα, μου πατάει τα ζώα μου. Και θα σε κανονίσω σε λίγο. Λοιπόν, Pagnesia Dinos στο χάρτη Αμίσα. Είχαμε κάνει tame αυτό το τσεντάβι, στο οποίο το έχω ονομάσει Vanilla. Πόσο health έχει αυτός ο Μπρόντο? Έχει 80.000 health, δεν θα πεθάνει με τη μία. Και αν αρχίσει να βαράει θα μας χαλάσει το σπίτι. Θα μπορούσα να μετακινήσω κάποια ζώα εδώ για να ξεμπαγκάρει λίγο. Εντάξει τώρα, μπορεί να στρίψεις. Τι γίνεται ρε παιδιά με τους Μπρόντο να πούμε. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει κάποια tames. Είχαμε κάνει tame αυτό εδώ το Sabertooth, που είναι λίγο βαρύ. Ή εγώ είμαι βαρύς. Βασικά αυτό είναι βαρύ. Κάτσε εδώ. Το ονομάσαμε Αστραπή. Πολύ ωραίο όνομα, ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Έχει λίγα brains εδώ που είναι βαριά. Κατά τα άλλα καλά είναι. Φέρει και αυτό. Άστα τα άλλα εκεί. Βασικά φέρει λίγο prime να έχω. Τι άλλο κάναμε τέμι στο προηγούμενο επεισόδιο? Το Argentavis αυτό είπαμε το ονομάσαμε Vanilla. Vanilla σημαίνει κάτι που δεν είναι modded, για όποιον δεν ξέρει. Και εφόσον δεν είναι modded Arsentavis αυτό, το ονομάσαμε Vanilla. Αχ, από εδώ δεν ακούγεται πολύ ο Μπρόντο. Λοιπόν, το Quetzal το ονομάσαμε Barrel Roller. Και τον Conflagrant Rex Lava Rex. Πάρα πολύ ωραία. Για κάποιο... Α, να, έχει φτιάξει. Εχθές που κοίταζα δεν είχε φτιάξει. Φέρτε αυτά, τα χρειάζομαι. Εχθές που κοίταζα δεν είχε φτιάξει. Τώρα βλέπω έχει 10 και 10. Είμαστε κομπλέ και κρατάνε 16 ώρες το καθένα. Μια χαρά, μια χαρούλα. Λοιπόν, βάλε και αυτά τα πράγματα εδώ μέσα και θα πάρω αυτό το Rex εγώ τώρα για να πάω μια βολτίτσα. Γενικά δεν έχει αλλάξει τίποτα από ότι... μπορώ να το κάνω πικά από κάτω, αλλά στο inventory του δεν μπορώ να μπω. Έχω ψηθεί εδώ μερικά μέταλλα, όχι όλα, γιατί είναι πάρα πολλά. Αλλά έχουν ψηθεί αρκετά μέταλλα, οπότε θα μπορέσω φαντάζομαι να αναβαθμίσω το long neck. Ναι, πρέπει να τα πάρω κιόλας τα μέταλλα, δεν αρκεί να ψηθούν. Εντάξει, φτάνουν αυτά. Τέλεια. Και για πες μου τώρα τι άλλο θες, τίποτα. Ωραία. Πάμε να το αναβαθμίσουμε όσο γίνεται περισσότερο, δεν πάει άλλο. Και λογικά έχει και τσάρκολ εδώ, 1600. Για να δούμε. Damage μπορεί να μου κάνει σε 163, λείπει τσάρκολ, okay. Για κάνε augment. Μπράβο. Έλα να το τερματίσουμε, να κάνουμε πολύ torpor. Τώρα με συγχωρείτε λίγο για τη φασαρία με τον Μπρόντο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άσε εδώ μέσα αυτά και αυτό. Το πανάκι ατόνικ είναι για να κάνουμε regen αν κάτι μας βαρέσει πολύ. Λέω να πάρω μαζί μου το Iguanodon. Ωπς, δίψασα. Έχουμε λίγο νεράκι πριν φύγουμε. Από εδώ έχω... να το... έλα, drink. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Ο Rex έχει καλό σάντλ. Όχι πολύ...
2,55, νομίζω ότι πάει παραπάνω, για να δω. Θα δοκιμάσω όταν αναβαθμίσω λιγάκι. Εδώ. Θέλω 6.000 hide. Wow. Hide. Έχει εδώ το Saber Tooth πολύ πάνω του. Πολύ ωραία. Πάει παραπάνω, οκ. Okay. Κάντε και λίγο εδώ μέσα. Το οποίο θέλουμε armor. Α, έχω. Τέλεια. Έχουμε ένα super duper saddle. Ο Γιάννης κοιμάται, δεν είναι μαζί μας σήμερα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια φορά και ένα επεισοδιάκι μόνοι μας χωρίς το Γιάννη, δεν πειράζει, δεν παθαίνουμε τίποτα. Κάντε το follow αυτό, θέλω να το κάνω και neutral στην περίπτωση που πέσουμε να μπορεί να μας βοηθήσει. Και πού να πάμε τώρα. Να δω λίγο και πόσο damage κάνει ο Rex, να σας δείξω και εσάς. Λοιπόν, κάνει 18.000. Τον εξπάραμε λίγο με το Γιάννη, αφού τελειώσαμε το προηγούμενο επεισόδιο. Έχει πάρει αρκετά levels. Του έχω δώσει 133 levels στο melee damage και μόνο 19 στο health. Έχει 100.000 health, νομίζω καλά είναι, δεν θέλουμε παραπάνω. Έχουμε και καλό saddle. Όλα τα επόμενα levels θα τα δίνω στο melee damage. Λοιπόν, και τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σκοπό εγώ για σήμερα. Απλά θα πάμε μια βόλτα και αν βρούμε κάτι ενδιαφέρον θα το κάνουμε tame. Ή αν βρούμε κάτι καλό έτσι να παλέψουμε, να το σκοτώσουμε για XP. Δύο γκαλιμάιμους έχουν μπαγκάρει μεταξύ τους και ένα κονφλέγραντόντο έρχεται να με σκοτώσει. Λοιπόν, οπα, του Μούλτους Κάρνο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ το ντόντο θα μπορούσα να το κάνω tame, είναι και καλό level. Γιατί αυτό το ντόντο μας δίνει, έλα, μας φτιάχνει γκάζολιν. Πού πήγε το ντόντο, έρχεται λοιπόν. Passive. Θέλω να στοχεύσω σωστά, ωραία. Ένα βελάκι έπεσε. Τι τρώει? Berries μόνο. Έχω berries. Όχι, καθόλου berries. Οκ. Okay. Πάμε να μαζέψουμε με τον... Α, πως έχει ο Ιγκουανόντος μέσα του. Να το, 35. Πόσο να χρειάζεται, κάτσε να μαζέψω λίγο ακόμα. Με τρόμαξες, Rex. Ωραία. Μια χαρά είναι αυτά. Για φάε. Οκ, θα γίνει tame γρήγορα, πιστεύω. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να ξανακάνω pick up αυτό. Να το, έγινε. Δεν άργησε καθόλου. Και τώρα αυτό εδώ το ντόντο, εκτός το ότι μπορούμε να το καβαλήσουμε και πηδάει και κάνει και attack και απ' όλα. Όταν χέζει, χέζει γκάζολιν. Βλέπετε, τι ωραίο. Θα το στείλω σπίτι, γιατί δεν το χρειάζομαι τώρα. Βάλω το passive. Home. Θα προσπαθήσω ο Rex να μην μεταφερθεί. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας τώρα. Να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ωχ, Reaper. Έλα εδώ, Reaper. Ήρθε η ώρα να πεθάνεις. Oh yes. Reaper Queen 560. Δεν νιώθω έτοιμος να κάνω Tame Reaper ακόμα. Κάποια άλλη στιγμή. Οπότε πάμε να το σκοτώσουμε για να πάρουμε τα XP του. Οπό, κάνει πολύ damage. Έλα λίγο ακόμα θέλεις.
Πάμε. Έφυγες. Ωραία. Αχα. Λέτε. Όπα. Α. Έχει Ancient Rex και έχει και Glacial Γιγανοτόσαυρο. Θα ήθελα πολύ να σκοτώσω τον Glacial Γιγανοτόσαυρο. Θα ήθελα πολύ να κάνω tame το Glacial Γιγανοτόσαυρο και να σκοτώσω το Ancient Rex. Ωρε φίλε, τι μου έκανε με ένα hit. Έλα κάτω. Δεν έρχεται. Για περιμένε passive. Τον Rex τον έχω στο όνομα μου, by the way. Απλά πήγαινε πολύ αργά και έχει όλο βουνά εδώ και δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Και έτσι πήρα το Quetzal. Πάνε μαζί μου. Ωραία, βούτυξε. Τουλάχιστον τα ξεχωρίσαμε μεταξύ τους. Πού είναι? Έλα να ρίξουμε τους μπρόντο κάτω. Ω, πόσο τόρπο κάνει αυτό το πράγμα? Κάνει 38.000. Wow. Τον έφαγε. Ρε, κάνει πάρα πολύ damage. Και έχει και μεγάλο ΑΟΕ νομίζω. Δεν ξέρω αν μπορεί να με φτάσει από εδώ πάνω που είμαι. Ανεβαίνω λίγο στο Quetzal. Κάνει αυτό το attack που βγάζει αυτά τα... αυτό το εφέ, βλέπετε, τα ασπράκια γύρω του. Αυτό φτάνει πολύ μακριά και ανησυχώ λίγο, αλλά... όχι, δεν με φτάνει εδώ πάνω. Το θέμα είναι ότι... δεν τον βλέπω τώρα. Έλα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον κάνουμε tame έτσι. Ωραία. Χάνει γρήγορα τόρπορ. Α, όχι, αυτό που κοιτάω είναι το Quetzal. Αλλά σίγουρα θα χάνει γρήγορα τόρπορ. Λοιπόν, για να δοκιμάσω κάτι. Να πάω εδώ, ώστε να μην μπορεί να έρθει κοντά. Sorry Quetzal που σου βάλω το κεφάλι σου μες στον τοίχο. Τσακ. Α, έχει αρκετό τόρπορ. Ου, κανένα δυο θέλει. Πάμε εδώ κάτω, όχι, πιο κάτω ήθελε. Έλα. Το πέτυχα. Λες να πέσει, θέλει, άλλο ένα θέλει. Παλεύει με κάτι, δεν θέλω να το ρίξω τώρα unconscious, γιατί αυτό με το οποίο παλεύει θα συνεχίσει να το βαράει. Με το που πεθάνει όμως, κατευθείαν θα... χάνει πολύ health. Με τι παλεύει? Με ό,τι και να πάλευε, είναι dead. Και είναι unconscious ο γιγανοτόσαυρος. Τόσο απλά. Και τι τρώει? Τα κλασικά κρεατάκια. Λοιπόν, έχω και λίγο μάτων, το έχω μες στο Rex. Για πάμε εδώ κάτω. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι κακό να μας χαλάσει το tame. Έλα Rex, δώσε μου το μάτων. Passive, δεν ξέρω τι είσαι. Όχι, όχι. Αχ, τρόμαξα. Σταμάτα. Ωραία. Φάτο. Έφαγε ένα. Θα αργήσει λίγο. Για να δούμε, τρώει συνέχεια ή θα σταματήσει κάποια στιγμή να τρώει. Το φαγητό είναι ψιλογεμάτο, οπότε τρώει σιγά σιγά. Άρα θέλουμε ένα Grelin Tonic. Μην τα τσικουνευόμαστε. Και αδειάζει τελείως το φαγητό, οπότε τρώει μόνο ρούφι. Ωπα, γιγανοτόσαυρος ρε φίλε, απίστευτο. Και Glacial γιγανοτόσαυρος κιόλας, έτσι. Και 560, τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε πλέον σε άλλο επίπεδο. Ξεκινάει με 54.000 health, σχεδόν σαν τον Rex, απλά αυτός έχει περισσότερο μίλι, φαντάζομαι. Έλα λίγο εσύ εδώ και εσύ εδώ.
Και πάμε μια σπίτι να κάνουμε saddle. Home. Θα έρθει νομίζω. Τέλεια. Και νομίζω ξεμπάγκαρε λίγο μπροντό. Λοιπόν, πάση βόλη. Μην γίνει καμιά βλακιά εδώ με τον μπροντό, δεν θέλω. Γίγκα, όχι, θέλει απλό γίγκα. Οκ, εδώ, γίγκα. Τσακ, τσουκ. Τσουκ. Πάμε να κάνουμε ένα καλό upgrade. Θέλει άλλες 2000 hide και να θέλει 2000 hide τώρα, σκέψου πως θα θέλει για τα επόμενα upgrade. Όλο το hide. Αυτό είναι όλο το hide, όλο και όλο το hide που έχω. Ωραία. Ναι. Ναι, μου είναι 2000, δεν θα φτάσει. Τέλει άλλες 19.000 hide, απίστευτο. Δεν έχω hide. 20.000 στο σμίθι. Έλα, θα μαζέψει hide το γιγανατόσαυρος. 2.000 μέταλλα, εντάξει, μέταλλα έχουμε. Ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα στο augment τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να γίνει καλό τανκάκι ο γιγανατόσαυρος. Δεν θέλω να τρώει damage. Τέλεια. 325. Να πάμε να δούμε. Φύγε. Λοιπόν, πάρ' το saddle. Θέλω να κάνω pick up αυτό. Το κρέτζ, αλλά στο εκεί. Φύγε. Έλα εσύ εδώ. Λοιπόν. Πάτησα το trike. Όχι, πάτησα ένα parasaur το οποίο έφυγε. Για να δούμε. 10.000. Wow. Δεξί κλικ. Όχι, δεξί κλικ κάνει το AOE. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον ο πρώτο ήρθε σε μένα. Δεν πήγε από εκεί. Λοιπόν, τα ξεφτυλίζουμε όλα. Κοίτα εδώ τι κάνει, ρε. Θέλω να τα βάλω με όλα τα track της περιοχής ταυτόχρονα. Όχι εδώ, πάμε και εκεί που έχει περισσότερα. Εδώ ήταν γεμάτο τράικ εχθές, προχθές. Στο προηγούμενο επεισόδιο τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σι. Σι. Όντως έχει τόσο μεγάλο cooldown. Όχι, δεξί κλικ ήτανε. Κοίτα εδώ, κάνει 500 άρια. Και βδακώνω εγώ και κάνω 10-15.000. Δεν ζει τίποτα. Ωραία. X δεν έχει. Οκ. Okay. Πάμε να ανεβάσουμε πολύ health. Γιατί είναι γιγανατόσαυρος και πρέπει να έχει health. 100.000 για αρχή καλά είναι. Λίγο ταχύτητα θέλω να του δώσω. Όχι τίποτε υπερβολές. Εκεί 320 κάτι. Και melee damage. Πάμε να δαγκώσουμε το trike. 20.000. Μια χαρά. Πάθαμε τους βροντόσαυρους. Οχ. Περπατώντας πέρασε. Ωραία. Περίφημα. Και να φάμε και ό,τι έχει μες στη θάλασσα. Δεν έχει ψάρια. Να τη βλέπω εδώ. Ωραία. Ωρε κάιτιν και oil και τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε μία last remote location. Ωραία. Έχω και το Rex πάνω μου. Από ό,τι βλέπω δεν έχει rage meter. Καλό αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα όσο τίποτε άλλο να σκοτώσω το ancient Rex που είναι εκεί πάνω. Melee damage. Το θέμα είναι πώς θα ανέβω εκεί πάνω. Ωραία. Όχι, τι είναι αυτό που μου έκανε τόσο damage. Prime αρθρόπλευρα. Prime αρθρόπλευρα. Κοίτα, reflection damage, ρε. Απίστευτο. Λοιπόν, melee damage. Πολύ ωραία. Α, ancient Rex. Λοιπόν, 3 εκατομμυριάκι health. Για πάμε.
Του κάνω 37.000. Θα πατήσω και το δεξί κλικ. Έτσι. 1.800 και 37.000. Τι άλλο θέλετε? Τον ξεφτιλίζουμε. Να σφυρίξω και στον Rex που έχω πάνω μου, αν και είναι λίγο ψηλά εδώ. Δεν νομίζω να φτάνει ο Rex. Κάνουμε πάλι δεξί κλικ. Έχω τα πανάκια τόνικ στον αριθμό 3, αν βλέπετε. Οπότε, αν δούμε ότι χάνουμε πολύ health, μπορώ να κάνω regen. Γιατί δεν βλέπω το health του. Νάτος. Μας έχει κατεβάσει τη μέση. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα. Νομίζω ότι τον έχουμε. Θα χρειαστώ 2 ή 3 πανάκια τόνικ. Θα πάρω τώρα το ένα. Και όπως βλέπετε έχει μόνο 10 δευτερόλεπτα cooldown. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι άλλο πολύ σύντομα. Wow. Μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τον έχω. Χαλαρά. Αυτός εδώ ο Glacial Γιγαντόσαυρος, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε στο επίπεδο που είμαστε τώρα. Και βοήθησε πάρα πολύ το καλό Long Neck που το έκανε upgrade πριν ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι όπου να είναι πεθαίνει ο Ancient Rex και δεν θα χρειαστώ ούτε καν δεύτερο πανάκια. Λοιπόν, ωραία, τη σκοτώσαμε. Τι πήραμε τώρα? Γιατί το σκοτώσαμε? Λοιπόν, το σκοτώσαμε για να πάρουμε αυτό εδώ. Instant Golden Kibble. Δεν έχω άλλο, Υποτίθεται δίνει και μέσα στο ζώο και πάνω μου. Κανένα σακουλάκι που δεν φαίνεται. Να πήρε το Kilo Rex και δεν το είδα. Όχι. Okay, δεν πειράζει. Ένα. Αυτό εδώ το ένα τώρα, Instant Golden Kibble, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε tame ένα primal ζωάκι. Δες να υπάρχει αυτός τώρα ο Ancient Rex, ήταν αυτός που ήταν πάνω ή υπάρχει και άλλος πάνω? Δεν περίμενε. Τι είναι αυτό? Απλός Rex είναι. Λοιπόν, περίμενε εδώ. Μη φύγεις, μην πας πουθενά. Ωχ, μου έρχεται. Α, Ancient! Ancient κι άλλος, είδες? Δεν χρειάστηκε καν να ψάξουμε. Εγώ ήθελα να κάνω teleport στο σπίτι για να πάρω το Quetzal και να μπορέσω να σκαρφαλώσω εκεί πάνω. Αλλά εν τέλει δεν χρειάστηκε. Ήρθε και μας βρήκε ο Ancient Rex από μόνος του. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε κάτι παραπάνω τώρα. Πρέπει να έχω και ένα μόνο μίλ. Ωραία, και πρέπει να έχουμε και το δεξί κλικ συνέχεια να βγάζουμε αυτά τα ασπράκια. Να μην χάνουμε χρόνο. Με το που τελειώνουν κατευθείαν να βάζουμε ξανά ασπράκια, γιατί κάνει, κοιτάξτε, 2.000 σχεδόν. 1.900, πατάμε πάλι δεξί κλικ και συνεχίζει. Δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι κάτι. Και κάνω και 37.905. Μια χαρά. Θα ήθελα να δίνουν λίγο περισσότερο XP οι Ancient Rex. Λες τώρα να μην χρειαστώ... Έλα ρε, πατάω δεξί, ρε! Μπράβο. Λες να μην χρειαστώ πανάκια. Δεντίκυρους. Πού βρέθηκε ο Δεντίκυρους? Για να δούμε. Τι θα δούμε. Ξεκλικ. Έλα το health σου, το health σου. Μπράβο. Για να δούμε. Ναι, δεν θα χρειαστώ ούτε ένα πανάκι ατόνικ. Τον εξολόθρεψα έτσι. Δεν κάνω δεξί κλικ τώρα γιατί θέλω να πάρω εγώ το kill. Τρία. Πήρα ένα και δύο. Είδατε. Πάντα παίρνω ένα πάνω μου. Και μερικές φορές μπορεί να δώσει ένα ή δύο μέσα στο ζώο. Πριν δεν έδωσε κανένα. Τώρα έδωσε δύο. Έχουμε 4 golden, instant golden kibble. Και έχω και ένα... Το είδατε, τι έχω. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι Conflagrant Rex. Και έχουμε πάρει αυτό εδώ το costume. Έγινε Ancient. Τελειώ. Έγινε Ancient. Ωραία. Pick up. Νομίζω ότι δεν θα κάνω κάτι άλλο σήμερα. Πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα.
Γενικά το πρόγραμμά μου για σήμερα ήταν να μαζέψω τουλάχιστον 2 instant golden kibble. Έχουμε μαζέψει 4, οπότε θεωρώ ότι ήταν πετυχημένο το σημερινό επεισόδιο. Δεν είναι και ο Γιάννης μαζί μας, οπότε ας μην κάνουμε κάτι παραπάνω, να μην προχωρήσουμε πολύ. Και έρθει και μας βρει εδώ πέρα με άλλα 15 times. Εντάξει. Λοιπόν, παρκάρουμε τον γιγαντό σαύρο εδώ στην ακρούλα. Οπ, στρίβει πάρα πολύ κλειστά. Και αφήνουμε τον Rex εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου αφήσετε τις προτάσεις σας για όνομα για τον Glacial γιγαντό σαύρο. Και αυτό, δεν κάναμε κάτι άλλο. Μόνο αυτό κάναμε σήμερα. Προτάσεις για ονόματα λοιπόν. Ένα like στο βίντεο. Όπου είναι η κάμερα, εδώ. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα comments. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!